θα πάμε να αναπτύξουμε λίγο, να πιάσουμε τη γενικότερη συζήτηση που έχει ξεκινήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με αποκορύφωμα τη διάσκεψη στη Γλασκόβη για το κλίμα. Πάμε να συνομιλήσουμε με εκπρόσωπο της WWF Ελλάς, συγκεκριμένα τον κύριο Δημήτρη Ιμπράιμ, υπεύθυνο τομέα κλίματος και ενέργειας του WWF Ελλάς, προκειμένου να δούμε ακόμη για τις τοποθετήσεις, για τις θέσεις των πολιτικών σε μια παγκόσμια κλίμακα. Κύριε Ιμπράιμ, σας βλέπουμε, να σας καλησπερίσουμε. Ωστόσο, πάμε να δούμε λίγο και άνθρωποι που ασχολούνται καθημερινά με την κλιματική αλλαγή, με το περιβάλλον, άνθρωποι που νοιάζονται, που στενοχωριούνται, που προβληματίζονται, ποια η θέση τους και γενικά πώς βλέπουν όλο αυτό το σκηνικό πρωτοβουλειών κεντρικά σε παγκόσμια κλίμακα, να το επαναλάβω, που έχει διαμορφωθεί τελευταία. Κύριε Ιμπράιμ. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να πούμε το εξής. Το 2015 είχαμε την ιστορική συμφωνία στο Παρίσι. Η Συμφωνία του Παρισιού είχε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μέσα. Έλεγε για πρώτη φορά ένα νομικά δεσμευτικό στόχο, που είναι ότι πρέπει να πετύχουμε μέχρι τα μέσα του αιώνα τον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω από τον 1,5 βαθμό. Πέρα από αυτό το όριο, η ανθρωπότητα δεν είναι ασφαλής. Αρκεί να σας πω ότι αυτά που ζούμε τώρα τα ζούμε επειδή η θερμοκρασία έχει ήδη ανέβει κατά 1 βαθμό. Άρα έχουμε ένα πάρα πολύ στενό περιθώριο. Η Συμφωνία του Παρισιού λέγε για κάτι άλλο. Ότι κάθε 5 χρόνια πρέπει να αξιολογούμε αυτή την πρόοδο για να βλέπουμε πόσο κοντά ή μακριά είμαστε και να αναθεωρούμε, κυρίως προς τα πάνω, να αναβαθμίζουμε τη φιλοδοξία και τα πλάνα μας. Αυτή η πενταετία ερχόταν το 2020 με τη διάσκεψη της Γλασκόβης. Λόγω της πανδημίας η διάσκεψη αυτή αναβλήθηκε και μετατέθηκε για το 2021 και φτάσαμε σήμερα λοιπόν να έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι πρώτες μέρες από τις 2 εβδομάδες που θα διαρκέσει συνολικά. Πώς πάμε μέχρι τώρα? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο σε καλύτερα από αυτή που περιμέναμε ότι θα ξεκινούσε ήδη πριν ξεκινήσει η διάσκεψη της Γλασκόβης. Δυστυχώς όμως είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ο 1,5 βαθμός. Εάν δηλαδή, για να το ποσοτικοποιήσουμε το θέμα, εάν με έναν μαγικό τρόπο λέγαμε ότι οι ηγέτες του πλανήτη δεν αναλάμβαναν καμία παραπάνω δράση. Αν δηλαδή υλοποιούνταν μόνο οι εξαγγελίες που είχαμε μέχρι τώρα στα χέρια μας. Η θερμοκρασία του πλανήτη υπολογίζουμε ότι θα αυξηθεί κατά 2,7 έως 2,9 βαθμούς Κελσίου. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε ακόμα ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα σε αυτό που μας λέει η επιστήμη ότι πρέπει να κάνουμε. Βέβαια. Και ανάμεσα σε αυτό που μας εξαγγέλουν οι ηγέτες μας. Μάλιστα. Δεν ξέρω το επόμενο χρονικό διάστημα τι πρέπει να γίνει, αν έχουμε χάσει το τρένο που λένε. Αν όλες αυτές οι συζητήσεις έχουν αντίκρισμα, πρακτικά βλέπουμε ότι δεν έχει προχωρήσει κάτι. Κοιτάξτε, έχουμε ήδη κάποιες εξελίξεις θετικές. Δηλαδή, ας πούμε, συνήλθαν κάποιες χώρες μέσα στην διάσκεψη της Γλασκόβης, αποφάσισαν, είπαν ξανά ότι ο 1,5 βαθμός πρέπει να στηριχθεί πάση θυσία. Μέσα σε αυτόν ήταν και οι ΗΠΑ, που είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. 120 χώρες πήραν μία δέσμευση ακόμα για την ανάσχεση, την αντιστροφή μάλλον της απώλειας των δασών του πλανήτη, στον Αμαζόνιο, την Ινδονησία, στην Αφρική, που είναι πολύ σημαντικά δάση για την υγεία του πλανήτη και για το κλίμα μας, μαζί με κάποια χρήματα τα οποία πρέπει να κατευθυνθούν προς την προστασία των δασών στα αναπτυσσόμενα κράτη. Επίσης, υπήρχε και μια σημαντική πρωτοβουλία για το μεθάνιο. Άρα, έχουμε τέτοιου είδους δεσμεύσεις, εξαγγελίες. Αυτό όμως που μας λείπει είναι τα πραγματικά μέτρα και πολιτικές εφαρμογής. Και αν θέλουμε να δούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο, αυτό είναι τα ορυκτά καύσιμα. Η μεγάλη αιτία για το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η εξάρτησή μας από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και από το ορυκτό αέριο. Πρέπει λοιπόν, και αυτό μας το λένε όλοι οι οργανισμοί πλέον, οι επιστημονικοί οργανισμοί, οι πολιτικοί οργανισμοί, πρέπει να φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να έχουμε μια ελπίδα να εξασφαλίσουμε πλέον ένα καλό μέλλον. Αυτό αφορά βέβαια κεντρικές αποφάσεις και αποφάσεις πέρα από την καθημερινότητα, δηλαδή πέρα από τον ατομισμό του κάθε ανθρώπου. Θα ήθελα, κύριε Ιμπραήμ, να δώσετε κάποιες συμβουλές μέσα σε 30-40 δευτερόλεπτα σε όλους εμάς που σας παρακολουθούμε και θέλουμε έστω να βοηθήσει ο κάθε πολίτης. Πώς μπορεί, πρακτικά? Ωραία. Σημαντική ατομική ευθύνη, πιο σημαντικό απ' όλα. Πιέζουμε τις κυβερνήσεις μας, την πολιτική μας ηγεσία, ακόμα και σε επίπεδο τοπικό, για θετική αλλαγή. Ένα αυτό. Δύο, σε επίπεδο ατομικό, να δούμε λίγο τη διατροφή μας. Η διατροφή μας είναι ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να έχει πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ειδικά αν τρώμε αλόγιστα, σπαταλάμε φαγητό, το πετάμε, ή αν τρώμε πάρα πολύ κόκκινο κρέας, επεξεργασμένη τροφή. Όσο πιο τοπικό το φαγητό, όσο πιο εποχιακό το φαγητό, τόσο καλύτερο και για την υγεία μας και για τον πλανήτη. Και να τρώμε και λίγο περισσότερο φαγητό από τη γη, όχι μόνο κρέας. Προσοχή στις μετακινήσεις μας. Το λέω αυτό, ξέρω ότι μιλάω αυτή τη στιγμή στους πολίτες οι οποίοι ζουν στην Κρήτη, που είναι αρκετά δύσκολο
και δεν είναι και το οδικό σωστά, δίκτυο, δεν είναι και το βέβαια, κατάλληλο βέβαια, δυνατό. Ναι. Άρα εδώ θέλουμε εν ανάπτυξη ενός διαφορετικού δικτύου, το οποίο επιτρέπει βιώσιμες μεταφορές. Η μεταφορά με το αεροπλάνο είναι ένα από τα πιο επιβαρυντικά ρηπογόνα, μια από τις πιο ρηπογόνες επιλογές που μπορούμε να έχουμε. Και φυσικά το ζήτημα της πατάλης. Όσο πιο συνετά ζούμε, και φυσικά ζούμε και σε μια οικονομική κρίση, όσο πιο συνετά ζούμε σε οικονομικό επίπεδο, τόσο πιο οικολογικά ζούμε επίσης. Μάλιστα. Κύριε Μπραήμ, να σε ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.